Την ιστορία, την παλέφατον της Επισκοπής των Σόλων και την νεοτέρα της Μητροπόλεως Μόρφου, τώρα εν προσφυγιά ευρισκόμενη. Η εικόνα αυτή έχει μία ωραία θαυμαστή ιστορία που ξεκινά από την κοινότητα την κατεχόμενη της Ακανθούς και συνεχίζεται εδώ στην Ευρύχου. Και εύχομαι και πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα ολοκληρωθεί εις τη Μόρφου, την ελεύθερη Μόρφου. Θέλω να την ακούσετε αυτήν την ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που θα την πω μπροστά σε λαό ολόκληρη. Γι' αυτό σας είπα να κάτσετε. Είναι κάπως μεγάλη ιστορία και θαυμαστή. Όπως ξέρετε, η πιο θαυμαστή εικόνα της Παναγίας μας είναι εδώ και 1000 χρόνια στην Κύπρο τουλάχιστον, η Παναγία του Κύκου. Δεν μπορεί Κύπριος, δεν μπορεί ξένος, ακόμη και τουρίστας να είναι, να μην πάει στη θαυμαστή εικόνα που ζωγράφησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, μια από τις τρεις που ήταν με βεβαιότητος ανήκει στον Απόστολο Λουκά, η Παναγία η Ελεούσα του Κύκου. Ο Χριστός δεν έχει θαυμαστή εικόνα στην Κύπρο. Ήταν και είναι ο Χρυσοσότηρος της Ακανθούς. Της κατεχόμενης σήμερα Ακανθούς και αύριο Ελευθέρας. Το 1974 εσκλαβώθηκε η Ακανθού, εσκλαβώθηκε και ο Χρυσοσότηρος, η θαυμαστή αυτή εικόνα, με τη θαυμάσια εκκλησία που έκτισαν οι Ακαθιώτες εκεί στα βόρεια παράλια της Κύπρου. Όποτε έβρισκα καθιώτη, θυμούμαι όταν ήμουν διάκος στη Λάρνακα, δεν έκλαιγε το χωριό του, έκλαιγε την εικόνα. Όλοι έκαναν αντίγραφα σε εκκλησίες προσφυγικές, στα σπίτια τους. Ήταν και πολύ μελαχρινός, μας σε περιέγραφα. Ο Χρυσοσότηρος, σε βαθμό που μερικοί τον έλεγαν, με μια άσχημη λέξη κυπριακή, ο Μαυρομούτσουλος.
από την πολυκαιρία η εικόνα εμαύρησε, τότε δεν υπήρχε και η τέχνη της συντήρησης των παλαιών εικόνων και την ονόμαζαν ο Μαυρομούτσουμος. Επίσης είχε τη φήμη η εικόνα ότι όπου πήγαινες είχε τόσο μεγάλα μάτια ο Χριστός που σε έβλεπα. Και βεβαίως ήταν πάρα πολύ θαυματουργή και απορούσαν οι ακαθιώτες πως άφησαν τους Τούρκους τέτοια εικόνα θαυμαστή να σκλαβωθεί ο τόπος. Για τα σαμαρτίαση μόνο βεβαίως. Το 2003 άνοιξαν τα οδοφράγματα από τον Τεχτάσο. Νομιζόμενος ο καημένος, ο οποίος είναι σογιάτης όπως ξέρετε, από τον Άγιον Επιφάνιο της Σολέας, ότι έτσι θα λύσει το Κυπριακό. Αλλά έχει άλλα σχέδια ο Θεός, τα οποία τα εφαρμόζει. Αν δεν κάνουν οι Κούρδοι κράτος, Κυπριακό δεν λύεται. Και Κύπρος δεν ελευθερώνεται. Αυτό είναι ένα σημείο για να το έχετε υπόψη σας. Όταν δείτε οι Κούρδοι να κάνουν κράτος, αμέσως θα ελευθερωθεί όλη η Κύπρος. Αυτό το άνοιγμα των οδοφραγμάτων μας έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να πηγαίνουμε, ιδιαίτερως οι πρόσφυγες, αλλά και οι μη πρόσφυγες, στα προσκυνήματά μας. Μερικοί πήγαιναν και πηγαίνουν και για άλλους λόγους. Εμείς είμεθα προσκυνητές, δεν είμεθα προσκυνημένοι. Και αν εμείς αμαρτήσαμε, τι φταίνει οι Άγιοι μας και οι εκκλησίες τους, να μένουν αλειτουργήτες. Όπου μπορούσαμε λοιπόν να λειτουργήσουμε, λειτουργούσαμε. Όπου μπορούσαμε να πούμε έναν Κύριε ελέησον, έναν Κύριε ελέησον. Όπου μπορούσαμε να πούμε έναν Τρισάγιον, έναν Τρισάγιον. Πήγαμε και στην αγαπημένη μας Μόρφου. Δημιουργήσαμε εκεί καλές σχέσεις, όπως θέλει το Ευαγγέλιο. Και με τους κατακτητές, αλλά πιο πολύ με τους Τουρκοκύπριους, που μιλούν για τη γλώσσα μας, που είναι άνθρωποι δικοί μας, που αλλαξοπίστησαν οι πρόγονοί τους τα παλαιά χρόνια. Και τι λέει η παροιμία, ο καλός ο τρόπος, βγάζει την κουφή που την τρύπα. Ένας Τουρκοκύπριος καλότροπος ήρθε στο αυτήν και μου είπε, να σου πω ένα μυστικό δεσπότη μας. Εμείς εβάλαμε μαζί με τους ιερείς μας και τον οδηγό μας το Σάββαν τυπικό κάθε Τρίτη να πηγαίνουμε να κάνουμε παράκληση στον Άγιο Μάμα. Πήγαινε έλα, πήγαινε έλα. Εφιλέψαμε με τους Τουρκοκύπριους εκεί. Επέρναμε και τα δωράκια μας. Τον παξίσιν του ο Τούρκος το θέλει. Και άρχισαν να μιλούν οι άνθρωποι και να ανοίγουν την καρδιά τους. Πολλοί ήθελαν να ξομολογηθούν κιόλας. Πηγαίναμε πρωί και φεύγαμε νύχτα. Λοιπόν, μας εμπιστεύτηκαν. Ένας λοιπόν μου είπε στο αυτήν, βλέπεις αυτήν την αποθήκη, εδώ στα κελιά του Αγίου Μάμα, είναι γεμάτη εικόνες. Εμείς τις εμαζέψαμε και τις εφέραμε από διάφορες εκκλησίες της Κύπρου για να μην τις σπάσουν οι στρατιώτες και τις καταστρέψουν. Του λέω πόσες εικόνες πάνω κάτω. Καμιά 300 μου. Μάσαλλα. 300 εικόνες σε μία φυλακή φυλακισμένη. Δεν το είπα σε κανέναν. Σε κανέναν, ούτε στο διάβολο μου, ούτε στον οδηγό μου. Διότι η μάνα μου μου έλεγε το μυστικό του φίλου σου ποτέ σου μην το πεις. Φίλος του φίλου θα το πει και μυστικό δεν θα είναι. Λέω θα έρθει η ώρα να μιλήσω. Μετά από μερικά χρόνια το 2007, με
με πληροφόρησαν ότι στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, πωλείται 300.000 δολάρια μια εικόνα που προέρχεται από τον Καλαπαναγιώτη, την οποία έκλεψαν οι Εγγλέζοι το 1924. Το Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας. Εικόνα 700 ετών. Και μου είπε μια καλή κυρία, αν έχεις αποδείξεις ότι προέρχεται από τον Καλαπαναγιώτη, να έρθει να την πιάσεις, τη δικαιούσε. Αν δεν έχεις αποδείξεις, η εικόνα εχάθηκε. Θα πουληθεί. Έλα που είχαμε αποδείξεις, βρήκαμε ένα παλιό βιβλίο που έβγαλε ένας ακαδημαϊκός της Ελλάδος και το είχα στη Μητρόπολη και της λέω είναι ο Άγιος Ανδρόνικος που κρατάει, της λέω, μία φιάλη γεμάτη έναν υγρό, μου λέει ναι, τι ξέρεις, της λέω έχω και φωτογραφία. Λοιπόν, Φεβράρι καιρών, μαζί με έναν δικηγόρο και με μερικές χιλιάδες δολάρια, 70.000, να σας πω και πόσα, που μου έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ναγκαρά, ο τωρινός, διότι μου είπε, γεια μου, εκεί που θα πας, θα χρειαστείς χρήματα. Δεν ξέρεις τι θα βρεις. Αν χρειαστεί, ανοίγουν μια πόρτα με αυτά. Επήγαμε εκεί. Ο δικηγόρος που πήρα μαζί μου, από πού ήταν, έχει σημασία αυτό, από την Ακαρθού. Ο Γιώργος ο Χατζηπιερής, αδελφικός φίλος και πολύ καλός δικηγόρος. Και καλός μουσικός. Με λίγα λόγια, εκεί, με τη βοήθεια και του τότε Αρχιεπισκόπου Γορίου και Νοτίου Αμερικής Δημητρίου και τις πρεσβείες της Κύπρου και της Ελλάδος, εκατορθώσαμε. Και όχι μόνο τον Άγιον Ανδρόνικο έφεραμε πίσω, αλλά και άλλες 6 εικόνες, οι οποίες τώρα τις έχουμε εδώ στη Μητροπολή μας. Σκεφτείτε τη χαρά μου όταν επιστρέφαμε. Επήγαμε για μια εικόνα και τελικά εκεί βρήκαμε ένα άλλο 6. Εφώναξα, έκανα πολιτικές, εχρειάστηκε το πτυχίο της νομικής, όπως μου είπε κάποτε προφητικά ο Άγιος Προφύριος, πιάσε για με αυτό το πτυχίο, μου είπε. Θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Έτσι μου είπε. Και χρειάστηκε και τότε. Και επιστρέφουμε πίσω με 7 εικόνες. Μάλιστα, είπα του διευθυντή εκεί του οίκου που έκανε τη δημοπρασία, του λέω, κοίταξε, θα βάλετε τις εικόνες σε έναν αεροπλάνο, θα πάει το αεροπλάνο στη Λάρνακα, θα με πάρουν τηλέφωνο ότι οι εικόνες εκατεβήκαν στην Κύπρο και τότε θα φύγω από την Νέα Υόρκη. Που ξέρω εγώ, για δε μου που πήγαινε στο κανό και αντί να έρθω εδώ να βρω αέρα που παλιστώ. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, έτσι μόλις μου είπαν ότι οι εικόνες έφτασαν στη Λάρνακα, ξεκινήσαμε κι εμείς και ήρθαμε και παραλάβαμε τις εικόνες και έγινε και μια ωραία υποδοχή εκεί στην Αρχιεπισκοπή των Καθεδρικών Ναών. Όταν το αεροπλάνο επετούσε από τη Νέα Υόρκη μπρος στο Λονδίνο, πάνω από τον μεγάλο Ατλαντικό ωκεανό, ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο και για την Μόρφου αυτό. Όμως, ο διπλανός μου, ο καλός φίλος, ο καλός δικηγόρος, ο Γιώργος ο Χατζηπιερής, εθυμήθη τον Χρυσοσότηρον της Ακαρθούς. Και μου λέει, είσαι χαρούμενος, ε? Του λέω, είναι να μένουμε. Μου λέει,
τώρα που είσαι έτσι χαρούμενος και είμαστε και πιο κοντά στον Θεό, μου λέει, αφού είμαστε μέσα στα σύννεφα, δεν κάνεις μια προσευχή να βρεθεί και ο Χρυσός Όδυρος της Ακανθούς, η αρχαία εικόνα των 700-800 ετών. Μα δεν ήθελα δεύτερη κουβέντα, ούτε σκέφτηκα. Ούτε αν με βλέπα μέσα στο αεροπλάνο οι Αμερικάνοι, ούτε τίποτα. Ήταν τόση ευγνωμοσύνη μου στο Θεό μου, στην Παναγία μας. Λοιπόν, στο Χριστό μας, στο Χρυσοσότηρό μας, που ευρέθηκαν αυτές οι εικόνες, οι αγνοούμενες, που μπροστά σε όλους εστίκωσα τα χέρια μου έτσι και είπα, Χρυσέ μου, Σωτήρα μου, όπως μου έδωσε σε μένα τη χαρά να βρεθούν οι 7 εικόνες της Μόρφου, έτσι να βρεθούν και η εικόνα του Χρυσοσότηρου και όλες οι εικόνες της Κύπρου, ή δυνατόν εστί. Είπα και ένα διευχόν τον Αγίο, είδα τον Γιώργο δίπλα μου που έκλαιε. Λέω, άμα έχει δάκρυα μια προσευχή, έχει αποτέλεσμα. Εφέραμε τις εικόνες εις την Κύπρο, τις τοποθετήσαμε εκεί που έπρεπε. Μετά από λίγα χρόνια, με ένα πρόγραμμα του Κογκρέσου της Αμερικής, εσυντηρήσαμε τα ψηφιδωτά των σόλων του Αγίου Αυξημίου, τους κατεχόμενους όλους, και την Αγία Τράπεζα του Αγίου Μάμα. Η Αγία Τράπεζα του Αγίου Μάμα είναι η ομορφότερη Αγία Τράπεζα της Κύπρου. Χρυσοπίκυλη, τύπου πάνω κάτω. Ήταν έτοιμη να διαλυθεί, ζάβωσε. Εφέραμε από την Ιταλία και συντηρήθηκε. Και χρήματα από την Αμερική. Και μου λέει ο Αμερικάνος, ο πρέσβης που έβαλε και τα χρήματα όταν τέλειωσε το έργο, μπορείτε να με συνοδεύσετε για να καμαρώσω και εγώ τα έργα μου. Επήγαμε. Επήγαμε στους όλους, μετά στον Άγιο Μάμα. Εκεί στον Άγιο Μάμα εθυμήθηκα την ιστορία μου που είμαι ο Τουρκοκύπριος. Ότι εδώ εμαζέψαμε, μου είπε, 300 εικόνες και τις εβάλαμε στο τάδε μπουτρούμι του μοναστηριού. Ήξερα εγώ ποια πόρτα ήταν αυτή. Λέω, α, νεόφυτε, τώρα είναι η ώρα να μιλήσεις. Καιρός, παντί πράγματα. Έκανα κάτι μούτρα, ξέρεις όλα τα μούτρα περνούν μου. Έδισα και τα φρύδια μου. Λοιπόν, μου λέει ο πρέσβης, μα δεν είσαι χαρούμενος. Εδώ μου λέει δύο σημαντικά μνημεία, τα εσώσαμε. Πριν ακόμα υπάρχει επιτροπή που έκαναν ύστερα οι ηγέτες του τόπου και τα μνημεία. Και εσύ μου λέει, είσαι μουτρωμένος. Του λέω, κύριε πρέσβη, αν είχες 10 παιδιά και ήταν και τα 10 άρρωστα και ετοιμοθάνατα και θεραπεύοντο τα δύο, θα ήσουν πολύ χαρούμενος. Όταν τα άλλα 8 είναι ετοιμοθάνατα, εδώ του λέω να γίνει ένας σεισμός μικρός, οι εκκλησίες των κατηχωμένων θα πέσουν, αν δεν τις φυλάξει ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και επειδή του λέει, φτιάξαμε μια Αγία Τράπεζα και τα ψηφιδωτά, εγώ είναι να χορεύω, δεν βλέπω τι γίνεται εδώ, του λέω. Μου λέει, πίσω, μου λέει, step by step, βήμα-βήμα. Ναι, και του είπα και εγώ τότε ένα τραγούδι, του λέω, ναι, βήμα-βήμα, δάκρυ-δάκρυ. Λέει ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, του λέω, να σκεφτείς. Εδώ, του λέω, δεν έχουμε μόνο αγνοούμενους στην Κύπρο ανθρώπους. Έχουμε και αγνοούμενες εικόνες. Τι μου λες, μου λέω, έλα παρασουδήσω. Τον πιάνω από το χέρι και τον παίρνω εκεί που ήταν φυλακισμένες οι 300 εικόνες.
Λέω, βλέπεις αυτήν την πόρτα την κλειδωμένη. Εδώ μέσα είναι γεμάτον εικόνες. Ουδέποτε, του λέω, 30 χρόνια είναι σκλαβωμένες οι εικόνες. Θα τε σε φάνε τα σκουλίκια. Η Τουρκάλα, η διευθύντρια του μουσείου, δίπλα η Εμινέ, εφώνασε. Πού το ξέρει ο δεσπότης. Ποιος του είπε ότι εδώ έχει εικόνες. Φώναζε τους Τούρκους, τους φύλακες, τους απλούς. Γύρισα κι εγώ και λέω της Εμινέ, εσύ είσαι αρχαιολόγος. Ναι, είμαι αρχαιολόγος, όχι κόρη μου. Είσαι ψεύτησα. Συμπεριφέρεσαι σαν αστυνομικός του τουρκικού στρατού. Ο αρχαιολόγος, λέω, πονεί τον πολιτισμό. Είτε είναι χριστιανικός, είτε είναι μουσουλμανικός, είτε είναι, της λέω, Ινδουιστικός και Βουδιστικός, τον πολύ τον πολιτισμό. Και εδώ τώρα της λέω, πρέπει να συντηρήσουμε αυτές τις εικόνες που είναι εδώ μέσα. Να πάει να φέρει τα κλειδιά. Μόλις της είπε ο πρέσβης, έχει δίκιο ο επίσκοπος, φέρει τα κλειδιά της. Ποιο είναι φέρετε. Άνοιξε. Και αρχίσαν από μέσα να βγαίνουν οι εικόνες. Μια-μια. Η εικόνα του Αγίου Παντελεήμωνα της Μύρθου. Η εικόνα του Αγίου Ερμολάου. Η εικόνα της Παναγίας, ολόχρηση. Και σε μια στιγμή βγαίνει μια τεράστια εικόνα ολόχρηση που πάνω κάτω. Όπως αυτή που βλέπετε μπροστά σας. Και κατάλαβα αμέσως. Ο Χρυσός ο Σώτηρος της Ακαλθούς. Εγώ τότε έπρεπε ούτε να συγκινηθώ, ούτε να γελάσω τίποτε. Διότι αν καταλαβαίναν τούτοι τι θησαυρόν ήγραμε, θα τον επολούσαν κατάνυχτα. Και το πρωί θα μου έλεγα, εκλέψαν μας το. Μόνο που έκαμα, άγγιξα έτσι απάνω του, όπως επερνούσε μου μπροστά μου και φίλησα το χέρι μου. Και αρχίσαν να βγάζουν και τις υπόλοιπες εικόνες. 320 εικόνες. Σκεφτήκαμε με τον Σάββαρ Ναγκαλά που ήταν εκεί, τον οδηγό. Μου λέει πρέπει να φωτογραφηθούν οι εικόνες. Και να συντηρηθούν, γιατί από ό,τι είδαμε ήταν καλή η κατάστασή τους. Αλλά ήθελαν να περάσουν ένα φάρμακο. Εκεί ήταν οι Ιταλοί που φέραμε από την Ιταλία, οι μάστορες. Απλώσαμε τις εικόνες μέσα στην εκκλησία του Αγίου Μάμα και τον Χρυσό Σώτηρο. Εμένα κόψε ο νους μου, όσοι ρόλαν άπλωναν τις εικόνες, ήξερα ότι άμα πάει στο τάδε μάρμαρο της βεράντας του Αγίου Μάμα, πιάνει το τηλέφωνο, εδώ στα ελεύθερα. Επία, και λέω το Άγιο μου μάμα, αν θέλεις να σωθούν οι εικόνες, άνοιξε το τηλέφωνο. Ανοίγει το τηλέφωνο, έπιασα τηλέφωνο τον αρχαιολόγο μας, τον Χριστόδουλο, τον Χατζηχριστόδουλο. Του λέω, έλα, βρήκα 300 εικόνες, και τον Χρυσό Σώτηρο της Ακαθούς, και τον Άγιο Παντελεήμωνα της Μύρτου. Τι μου λες, μου λέει, πού, στον Άγιο μάμα του Μόρφου, σε ένα μπουτρούμι. Σε παρακαλώ, του λέω, έλα, με μια φωτογραφική. Για να κάνουμε ένα αρχείο, να μην μπορούν να πουληθούν οι εικόνες. Ήρθε να κάνω ο Χριστόδουλος, όλη νύχτα φωτογράφησε. Και οι Ιταλοί συντηρούσαν με ρεντοκύλ τις εικόνες. Το πρωί, ξαναπήγα, χάραμαν του φού, ήμουν εκεί πάλι. Λοιπόν, λέει, δεν είχα μαζί μου τον πρέσβη, δεν είχα τη μεγαλοδύναμη. Είναι Αμερική, ήμουν ο φτωχός δεσπότης του Μόρφου. Λέει η Εμινέ, τι θα κάνουμε τις εικόνες, θα τις βάλουμε πίσω, λέει. Λέει, βέβαια, εμάθετε μου φυλακές εσείς. Όμως, οι φύλακες εκεί του Αγίου Μάμα εφώτισαν τους ο Χριστός και τους Ιταλούς και τι μου είπαν, πίσω να βγάλουμε μια φωτογραφία. Που όλη νύχτα ενεχυμηθήκαμε να συντηρήσαμε τις εικόνες πριν να ξαναμπούν μέσα στο κελί.
Του λέω, ελάτε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί. Και λέει ο Τούρκος, ο φύλακας, και την εικόνα την καλή, λαλή, τη χρυσή, να την κρατούμε. Ο Χρυσοσότηρος έχει σχέδιο. Και άγγε τον Χρυσοσότηρο, και γυρών του Χρυσοσότηρου, και η έμεινε μέσα. Βγήκαμε φωτογραφία. Μετά έβγαλαν οι Αμερικάνικοι πρεσβεία ένα βιβλίο, έβαλαν τη φωτογραφία μέσα, με τον Χρυσοσότηρο. Οπότε είχαμε αποδείξεις ότι ο Χρυσοσότηρος ευρέθη και είναι στον Άγιο Μάμα του Μόρφου. Εκάλεσα τον Δήμαρχο της Ακανθούς και του λέω, Δήμαρχέ μου, η δουλειά μου ετέλειωσε. Το Χρυσοσότηρο ήβρατο, δικός σας. Να πας να το διεκδικήσεις. Και να σου πω κάτι, μην πας στα προεδρικά. Πήγαινε στις πρεσβείες. Η δουλειά τώρα έτσι γίνεται. Και πήγαινε ο άνθρωπος και κατορθώσαμε μαζί με τον Δήμαρχο τον Σαββίδη τότε της Ακαθού, ευγάλαμε τον Χρυσοσότηρο από τον Πουτρούμι, από τη φυλακή, και τώρα είναι με ωραίο μπροσκυνητάρι και καντήλι μέσα στην εκκλησία του Αγίου Μάμα. Όποτε είναι του Αγίου Μάμα και της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κάνουμε πάντοτε λειτουργία και λιτανία και τον Χρυσοσότηρο και την εικόνα του Αγίου Μάμα. Πέρσι, έκαναμε πέρσι, πρόπερσι, πέρσι ήταν ο κορονοϊός. Φέτος θα είναι τα άλλα. Λοιπόν, πρόπερσι ήταν και ο Δεσπότης της Καρπασίας που του ανήκει η εικόνα κατά τάξη, ο Καρπασίας Χριστοφόρος, και ακούω μέσα μου ο Χριστοφόρος στο θρόνο, εγώ απέναντι. Ο Χρυσοσότηρος, ο αυθεντικός, μες στη μέση. Σύντομα θα φύγω. Ακούω τον Χρυσοσότηρο. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Θα πάω στην Ακαθού. Θέλεις έναν αντίγραφό μου? Θέλω, Χριστέ μου, του λέω, να το κάνεις. Βλέπεις γιατί μου είπε πρόπερσι, γιατί μετά κλείσαν τα δευτεράγματα. Να μου κάνεις έναν αντίγραφο κατά το δυνατόν, για να μείνει το αποτύπωμα μου εδώ στην Μόρφου. Όταν θα ελευθερωθεί, να είμαι μαζί σας. Με λίγα λόγια, έβαλα τον Πάτερ Αμβρόσιο, επήγε μυστικά, αντέγραψε αυτόν το ωραίο πρόσωπο που βλέπετε και το χρυσάφιν όλων, και τη δουλειά την έκαμε ένας παπάς μας που ήταν στο Συνάωρος και τώρα είναι στο μοναστήρι της Ορούντας, ο αδερφός του Πάτερ Ανδρέα που είναι στην Κοράκου, ο Πάτερ Μάριος ο Φιλίππου, ήταν αργυροχώος και του λέω, για να προσπαθήσεις γέ μου, θα την κάνεις εσύ που είσαι παπάς. Και έκαμε αυτήν την ωραία εικόνα. Πού σας στοιχίζει, Πάτερ, πού σας στοιχίζει? Δεν και πουλούμε τι. Να κάνουμε άλλη. Να κάνουμε άλλη. Κάμαμε, εν τούτη. Να κάνουμε ένα κορμία. Πού να την πάρεις, θέλεις? Στην εκκλησία μας. Από να φύγει ο αιώνα, να μείνει η εικόνα δαμένη. Πώς είναι, χτίσουμε στην πέτρα, είχα χρυσοσότηρο. Α, έχουμε, ναι, μεταμόρφωση είναι εκεί, ναι. Χρυσοσότηρο. Ενάρτη να σου πω αύριο. Έτσι, για την κάνεις εσύ που είσαι πλούσια. Οπότε, εγώ επήρα την εντολή, μου έδωσε και ευλογία ο Άγιος Καρπασίας να κάνουμε έναν αντίγραφο. Ξεκινήσαν οι δύο πατέρες, ο ένας ζωγράφιζε, ο άλλος έκαμνε το πουκάμισο, όπως λέμε, το χρυσό. Ετέλειωσε η εικόνα. Ετέλειωσε η εικόνα πέρσι, έτσι καιρό. Αλλά ήταν ασήμι. Το ασήμι, ξέρετε, είναι άσπρο. Δεν λέγεται ασημοσότηρας, λέγεται Χρυσοσότηρας. Γιατί οι παλιοί Ακαθιώτες την πρωτότυπη εικόνα την εχρύσωσα με ό,τι καλόν καλύτερον είχα τότε. Εφάμε τον τόπο να βρούμε στην Κύπρο έναν
που να τη χρυσώνει με χρυσάφι ρώσικο. Έτσι λέγεται τούτο, το χρυσάφι που κινίζει, ρώσικο. Ευρήκαμε ένα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Έπιασε το χρυσάφι, το τυπωμένο όπως το έκαμε ο παπάς, επήραν το. Στη Θεσσαλονίκη. Εδοκιμάσαν να το χρυσώσουν, δεν τα καταφέραν. Λέει του πάτερ, επειδή έχει πολλές, έναν επίπεδο του λέει, έπιαν είπαν του το ίδιο το χρυσάφι. Είναι αδύνατον αυτή η εικόνα να χρυσωθεί. Με τις τεχνικές που ξέρουμε τώρα. Οι παλιοί είχαν άλλες τεχνικές που δεν έχουμε εμείς. Έπια είμαι απογοητευμένος ο πάτερ, λέω του γέ μου, τα αδύνατα παραθρόπης, δυνατά παρά το Θεό. Είσαι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Θα πας, του λέω, πάνω στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Εν έξω από τη Θεσσαλονίκη. Θα βάλεις την εικόνα πάνω στον τάφο και θα του πεις, είπε μου ο Δεσπότης, όσα θαύματα κάνεις εσύ πάνω στον τάφο σου, τόσα θαύματα να κάνουν η εικόνα τούτη. Στην Κύπρο την πονεμένη. Και να φροντίσεις να χρυσωθεί. Δεν θέλω εγώ άσημο σώτηρα, λαλό του. Θέλω κούσο σώτηρα. Επήραν την εικόνα στον τάφο, έκαμε την υπακοή, ο παπάς εφερέντη ασημωμένος. Χρυσός έλεγε. Μετά στη Δρομολαξά ευρέθηκε ένας εκεί, ξέρω εγώ, εγοράσαμε το καλύτερο χρυσάφι. Εφέραν μας οι Ρώσοι και δωρεάν χρυσάφι. Για να χρυσωθεί, ετέλειωσε το χρύσωμα. Βλέπω το Σάββα, ήταν λυπημένο, δηλαδή μου είναι να μπορεί να σου πω. Η εικόνα λέει μου, ετέλειωσε το χρύσωμα, αλλά ενάσπρε. Κύριε Λέσου. Και είπε μας ο αρχιεροχός, ενώ το χρυσάφι χάθηκε, λοιπόν, η εικόνα δεν χρυσώθηκε. Έλα να του φέρτη, έρχεται και η Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα είμαστε στην Ευρύχου, πέρσι, έτσι μέρα. Αν την πάρουμε, λέω, εγώ προσωπικά του λέω, ντρέπομαι να πω οτιδήποτε. Ότι εδώ έκαμε τόσο να χρυσωθεί και τελικά η εικόνα να σημαίνει. Βγάλαμε και φωτογραφίες, ολοάσαμε η εικόνα. Επίαμε, παραλάβαμε την που τη Λάρνακα, εβάλαμε τη στο αυτοκίνητο, ήμουν τόσο λυπημένος που από τη Λάρνακα ως τον Κουτραφάν δεν είπα μια λέξη του Σάββα, εγώ φιλίαρος. Δεν πειράζει, Δεσπότη μου, λέει μου, και ας σημαίνει καλά να σηκώ, το Σάββαμα να με πάρει ο Ράς, εγώ ήμουν στο σώτηρο που θέλω. Εφέραμε την εικόνα, το πρωί ήταν το Σαββάτο, όπως εχθές. Έκατσα μπροστά στην εικόνα, όλη νύχτα, όλη μέρα, έβλεπα την έβλεπέ με, άσπρη, ολό άσπρη. Έρχεται ο πάτερ Ιάκωβος, ο πάτερ Φώτιος, «Εν πειράζει, Δεσπότη μου, να τη συνηθίσεις». Λέω του κι εγώ πάρει ορκά στον άρρωστο, όλος που να φτύει ψυχή του. Λοιπόν, μπορεί να βρούμε κανένα Ρώσο να την πέψουμε στη Ρωσία, να μας τη χρυσώσουν. Έλεγα μου διάφορα. Ήρθε ο Αμβρόσιος από τη Σκουριώτισσα. Να περιμένεις, μου λέει, και το καλοκαίρι να έρθουν κάτι φίλοι μου Ρώσοι και μπορεί να την χρυσώσουν. Κυριακή Ορθοδοξίας, πέρσι εδώ. Τι θα κάνουμε, μου λέει ο Σάββας και ο Διάκος ο Φίγος. Να πάρουμε, λέω, τον ασημοσότηρο, δεν θα πούμε τίποτε, του λέω. Πέρκει μου οι βρυσότες, δεν καταλάβουν τίποτα. Εφέραμε την εικόνα και βάλαμε την εδώ. Εφώτισε με ο Θεός, που πονώ τη μέση μου. Αντί να σταθώ εκεί, στάθηκα εδώ. Κόσμο δεν είχε πολύ, όπως συνηθίζουν οι Ευρυσιώτες, έρχονται στο Ευαγγέλιο, πρίγκιπες.
Λοιπόν, και ξεκίνησε η ακολουθία. Ήμουν καλά νομίζω στη φωνή, όχι όπως φέτη. Και η εικόνα ολοάσπρη. Εξεκίνησε ο Μορφάκης τη δοξολογία. Ο Κύπρος, ο αναγνώστης δίπλα μου, εκεί. Γυρίζει και λέει μου, μα βλέπεις τι βλέπω, την μόλις ξεκίνησε η δοξολογία. Δόξαση, το δείξανε, το φως. Μα βλέπει μου λέει την εικόνα. Και ξεκίνησε η εικόνα που κάτω, που βλέπετε που είναι οι τρεις Απόστολοι της Μεταμόρφωσης, άρχισε η εικόνα λίγο να χρυσώνει. Πανέλια. Μέχρι να τελειώσει η δοξολογία έγινε και ολόχρωση. Τρέχα τα μάτια μου και τους κοιό και δεν έλεγαμε τίποτα. Λοιπόν, μπήκα μέσα να λειτουργήσω. Ήμουν που πίσω, εγώ δεν έβλεπα μπροστά. Κάθε λίγο λέγα του τούτου. Πιένε εδώ να δούμε, να σπίσε η εικόνα. Πού έλα ρε μου, είναι και χρυσή. Πιένε έλα ρε, εν καλό χρυσό. Εν καλό έλα ρε. Κι αν είναι την ο Μάριος, που κάθεται εκεί, με τον αδελφό του τον. Ανδρέα, να κάνουμε τις τέσσερις, αυτά που θα κάνετε τώρα εσείς. Εκεί, όπως αισθάθηκαμε εκεί, να πούμε το πιστεύω, γυρίζω, βλέπω την εικόνα, μα έλαμπε, δεν το και ο ήλιος πάνω της, έλαμπε ολόχρηση. Και ακούτε η ολιγοπιστία μου, ενώ ο ήλιος και κάμνη την να φαίνεται έτσι. Ακούετε τι είναι ο άνθρωπος. Φέρνουν την ανθρώπη μέσα, στείλουν την εκεί όπως την βλέπετε τώρα, ολόχρηση. Και έτσι έμεινε η εικόνα από τότε μέχρι σήμερα. Άρα το χρήσωμα αυτής της εικόνας δεν έγινε ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στη Λάρνακα, ούτε στη Δρομολαξιά. Έγινε εδώ στην Ευρύχου. Μέσα στον Άγιο Γεώργιο, την ώρα της δοξολογίας. Πώς που θέλει το μυστήριο έρευνα. Αυτό που θέλει είναι δοξολογία και ευχαριστία. Ότι ο Σωτήρας είναι μαζί μας.